Έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμαστε μπροστά από τη Βασιλική Εκκλησία των 10 Κριτών που μαρτύρησαν. Και έχουμε τη χαρά ακόμη περισσότερη γιατί έχουμε τον Παπαγιώργη Ραπτάκη εδώ κοντά μας για να μας ενημερώσει για τους Άγιους 10, για αυτούς που μαρτύρησαν. Παπαγιώργη μου, θα μας κάνετε έτσι μία μικρή ξενάγηση με τις βασιλικές σας εκκλησίες που είναι και πάρα πολλές. Όλες έχουν μεγάλη αξία και όλη μεγάλη σημασία. Θέλω όμως να μείνουμε στους Άγιους 10, στους τάφους τους, στην Αγία Λίμνη. Εμείς αυτά δεν τα γνωρίζουμε, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να μας ενημερώσετε. Σας καλωσορίζουμε, Αναστασία, στο χωριό μας. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε να μας προβάλλετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πολιτιστικό Σύλλογο για το κάλεσμα που έκανε σε μένα. Και αμέσως θα αναφερθώ όσον αφορά τον ναό που βρισκόμαστε έξω από τον ναό των Αγίων 10. Είναι μια τρίκλητη βασιλική με υπερυψωμένο το μεσαίο κλήτος, η οποία είναι του 12ου αιώνα. Και είναι χτισμένη πάνω σε ένα αρχαίο ρωμαϊκό θέατρο, περίπου στο κέντρο του θεάτρου, όπως μας έχουν ενημερώσει, και είναι και τόπος του μαρτυρίου των Αγίων 10. Σώζεται δε ένα κομμάτι μάρμαρο, μια πέτρα, όπως λέει η παράδοση, που στο μαρτύριο των Αγίων 10 γονάτισαν και έμειναν οι γονατιές τους πάνω στο μάρμαρο, σαν ζυμάρι, ζυμώθηκε και έμεινε σαν παρακαταθήκη για να το έχουμε εμείς σήμερα. Οι Άγιοι 10 ήταν από όλη την Κρήτη περίπου, περίπου το 250 μετά Χριστόν, επιδεκείο αυτοκράτορος, τότε που οι διωγμοί άκμαζαν εναντίον των χριστιανών, τους πιάσανε λοιπόν, τους φυλακίσανε και μετά από ένα μήνα βασανιστήρια τους αποκεφάλισαν στο σημείο αυτό, το μέσο του ναού περίπου, όπως λέει η παράδοση, πάνω στο μάρμαρο που βρίσκεται στο ναό μας. Κατόπιν τους πήρανε οι άνθρωποι εδώ, τους πήγανε γύρω στα 200 μέτρα πιο ανατολικά, πιο δυτικά, συγγνώμη, και εκεί είναι ο τόπος ταφής τους. Εκεί υπάρχει ένας ναός της Αγίας Λίμνης, ο ναός ο οποίος αυτός χτίστηκε περί το 1917 τελείωσε. Γιατί ονομάστηκε έτσι? Θα σας πω. Εκεί είναι το χαμηλότερο μέρος του χωριού μας. Εκεί λοιπόν υπήρχε μια μεγάλη λιμνούλα, η οποία γέμιζε από το Λιθαίο ποταμό και από τα νερά της βροχής το χειμώνα. Και πότιζαν τα ζώα τους οι χωριανοί και έκαναν τις δουλειές τους με το νερό αυτό. Το νερό αυτό είχε ιαματικές ιδιότητες για πάρα πολλά χρόνια. Και όταν το 1902 ήρθε εδώ Μητροπολίτης Αρκαδίας ο Βασίλειος Μαρκάκης και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, επισκέφθησε τον Παρθένιο και τον Ευμένιο στη Μονή Κουδουμά, τους ρώτησε για ποιο λόγο το νερό αυτό είχε ιαματικές ιδιότητες, τους παρότρινε να αποξηράνουν τη λιμνούλα. Και βρήκανε λοιπόν στο πάτος της λίμνης τους τάφους των Αγίων 10. Και έκτοτε, με ιδίες δαπάνες και με τη βοήθεια των χωριανών, χτίστηκε ο ναός αυτός των Αγίων 10 μαρτύρων, που οι χωριανοί μας τον ονομάζουν Αγία Λίμνη. Δίπλα στη Γόρτινα ήταν για πάρα πολλούς αιώνες η έδρα της Εκκλησίας της Κρήτης. Εδώ ήρθε ο Απόστολος Παύλος, έφερε τον Απόστολο Τίτο. Ο Απόστολος Τίτος χειροτώνησε ιερείς, όπως λέει στη Βίβλο, και επισκόπους. Έζησε λοιπόν εδώ και πάρα πολύ, το περίπου τον 6ο αιώνα, ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, ο ποιητής του Μεγάλου Κανόνα και πολλών μελωδιών της εκκλησίας μας. Υπάρχει μια εκκλησία λίγο πιο πάνω, στο χωριό Βουρβουλίτη, του Αγίου Ανδρέου, και εικάζεται και λέγεται ότι ίσως εκεί έχει γράψει το Μεγάλο Κανόνα. Επίσης, ακόμα ήθελα να μην παραλείψω ότι το χωριό μας έχει περί τα 15 εξοκλήσια. Έτσι, υπάρχει μια εκκλησία βόρεια εδώ του χωριού μας, η οποία χρονολογείται ένα μέρος της του 9ου αιώνα μετά Χριστόν, και έχουμε και κάποιες άλλες μετέπειτα του 16ου, 17ου, του 19ου αιώνους, αρκετά εξοκλήσια, αρκετές εκκλησίες, στις οποίες τις λατρεύουν ο κόσμος και οι άνθρωποι και έρχονται, ας πούμε, για να πάρουν την ευλογία των Αγίων και του Θεού ιδιαιτέρως. Να είστε καλά, να χαίρεστε το τόπο σας. Και είστε ένας ευλογημένος τόπος. Εγώ από την πρώτη και όλα στιγμή το αισθάνθηκα αυτό πραγματικά. Ευχαριστούμε η ενέργεια πάρα πολύ. Των Αγίων. Ευχαριστούμε.